Στις 2 Ιουλίου επιβεβαιώνεται το πρώτο κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στη Δυτική Ελλάδα, παρά το γεγονός πως στις 12 Ιουνίου είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μέχρι στιγμής, αρκετά είναι τα κρούσματα σε Ηλία, Χαΐα και το Λακαρνανία, με τους κτηνοτρόφους να έχουν περιέλθει σε απόγνωση. Θα έπρεπε ήδη να είχαν πάρθει μέτρα για τον καταρροϊκό πυρετό που μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει. Η κυβέρνηση κοφεύει. Η περιοχή πρέπει να κηρυχθεί σε έτακτη ανάγκη. Έχουν αρχίσει τα ζώα και ψοφάνε. Η εφαρμογή του νομίζω πως έχει περιορίσει κατά πολύ την όλη εξάπλωση του ιού. Κάναμε προτάσεις σε σχέση με την αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Μάλιστα με δύο προτάσεις. Η μία αφορά την ένταξή τους στην αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ και η άλλη μέσω του ποσοστού θνησιμότητας των ζώων, που σε ένα ποσοστό 7% είναι η πρότασή μας, να αποζημιώνεται σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στην αιρετή περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βρέθηκαν το πρωί αγρότες της Αχαΐας, οι οποίοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας για μια σειρά ζητημάτων, εκτός από το φλέγον θέμα του καταρροϊκού πυρετού. Έχει να κάνει με τα έργα υποδομής στην περιοχή, αντιπλημμυρικά έργα, φράγμα πύρου παραπύρου να πάει και για άρδευση, γιατί μια ολόκληρη περιοχή θα μείνει ξερική. Όσον αφορά το πρόβλημα της εξωτικής αποζημίωσης που έθεσαν οι αγρότες, αυτό θα επιληθεί με διπλή πληρωμή για τέτη 2013 και 2014 έως το Δεκέμβριο, κάτι το οποίο τονίστηκε στη σκέψη με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.